άλλα, τα λιγότερο σημαντικά, είναι εάν υπάρχουν στοιχεία τα οποία να αποδεικνύουν πέραν πάση αμφιβολίας ότι υπάρχει αυτό που ονομάζουμε καρτέλ στα καύσιμα. Η απόφαση που πήρε η Επιτροπή το 2009, μετά από πολύ σκληρή διερευνητική εργασία, απέδειξε όχι καρτέλ, αλλά ότι υπήρχε εναρμονισμένη πρακτική. Ναι. Είναι αυτό που στη γλώσσα του ανταγωνισμού ονομάζεται concerted practice. Αν θέλετε, είναι ένα σκαλί λίγο πιο κάτω από το καρτέλ. Μάλιστα. Και επειδή ακούγεται συχνά πυκνά και χρησιμοποιείται ο όρος καρτέλ, εγώ δηλώνω μεταγνώσεως ότι με τα δεδομένα της Κύπρου είναι πολύ δύσκολο να αποδείξεις καρτέλ. Και αυτό εκτός όμως... εάν κάποιος που συμμετέχει στην ομάδα των παρανομούντων σπάσει τη σιωπή. Ναι. Και αυτό όμως που διαπίστωνε τότε η Επιτροπή, αν θυμάμαι καλά από τα ρεπορτάζ που κάναμε, επέσυρε σοβαρές ποινές. Βεβαίως. Έτσι. Θεωρείται έναν από τα σοβαρότερα σοβαρά αδικήματα η γλώσσα και από πλευράς δικαίου του ανταγωνισμού. Και πάντως, εάν τότε εφαρμόζονταν οι συγκεκριμένες ποινές, θα μπορούσε και όχι, θα, δια της ποινής θα μπορούσε να διορθωθεί κιόλας η κατάσταση. Σε έναν βαθμό ναι, γιατί είναι διεθνώς αποδεδειγμένο ότι το πρόστιμο, όσο πιο ψηλό είναι, γίνεται ένα αποτρεπτικό στοιχείο σε σχέση με τη συμπεριφορά των παιχτών στην αγορά. Τώρα, η ιστορία γράφει ότι πάντως οδηγήθηκαν τα πράγματα με τον τρόπο που οδηγήθηκαν και έρχεται και αποφασίζει αυτό το κράτος δικαίου ότι η τότε επιτροπή που πήρε τη συγκεκριμένη απόφαση δεν είχε νόμιμη υπόσταση. Η νομική της σύνθεση δηλαδή ήταν λανθασμένη. Έτσι. Ναι. Φυσικά για να ακριβολογούμε, το δικαστήριο αποφάσισε σε σχέση με τον πρόεδρο της Επιτροπής, παρόλο ότι στις συστάσεις των εταιριών η αναφορά γινόταν στην Επιτροπή εις ολόκληρο. Σταμάτησε στον πρόεδρο. Αυτό όμως αποφάσισε το δικαστήριο. Ναι. Έτσι. Ναι. Οι δικαστικές αποφάσεις μπορεί να κρίνονται με. Είναι όμως σεβαστές και οφείλουμε όλοι να τις εφαρμόζουμε. Καθώς όσον αφορά εμένα και θέλω να πιστεύω πρέπει να είναι μέτρο κρίσεως του κάθε πολίτη, βεβαίως είναι απόλυτα σεβαστές. Ωραία. Και μέσα από τη δημόσια δήλωση με αυτόν ανέφερα και αυτόν έπραξα. Το ερώτημα είναι το εξής. Εκεί είχε συντελεστεί μια σημαντική εργασία. Δεν βρέθηκε ένας χριστιανός να σας πει, ωραία, μπορεί να μην κρίθηκε η ουσία και αυτό το πράγμα να μπήκε στο ράφι. Φέρτε το ξανά πίσω από το ράφι, να το αξιοποιήσουμε κιόλας και να το εμπλουτίσουμε, να το εξυγχρονίσουμε, αλλά πάντως να πάμε και να κάνουμε κάτι, ρε αδελφέ, πάνω στην ιστορία με τα καύσιμα. Η δική μου απάντηση λέει ότι διαδικαστικά και από πλευράς δικαίου, όταν μία απόφαση κρίνεται από το δικαστήριο ότι βρίσκεται σε αντίθεση με τον νόμο, τότε έχει καθήκον η οποιαδήποτε διοικητική αρχή που πήρε την απόφαση να την επανεξετάσει. Μάλιστα, οι κανόνες διοικητικού δικαίου προνοούν και επιβάλλουν η επανεξέταση να γίνει μέσα σε εύλογο χρόνο. Δεν καθορίζεται ο εύλογος χρόνος, αλλά στην πρακτική ερμηνεία του είναι συνάρτηση των δυσκολιών μιας υπόθεσης. Γιατί η επανεξέταση μιας μικρής υπόθεσης προϋποθέτει και εξυπακούει α μικρότερο χρόνο, μιας μεγαλύτερης, ναι, β μεγαλύτερο χώρο. Εγώ έχω την έντονη την άποψη και αυτόν δοκίμασα να μοιραστώ με τους φίλους της Επιτροπής, ναι, ότι δεν έγινε η επανεξέταση μέσα στα χρονικά διαστήματα που σε ένα βαθμό προβλεπτών διασφαλίζουν το αποτέλεσμα αυτής της επανεξέτασης. Επίτηδες. Θέλω, όχι, ούτε απέδωσα και το εδήλωσα. Κακώς, δηλαδή, έγιναν και κάποια δημοσιεύματα αποσπασματικά. Σωρετάκι, ναι. Μπορεί να μην αποδείται δόλο. Αλλά και η αμέλεια μερικές φορές καταδικαστεί. Αυτό θα κριθεί. Θα κριθεί όταν οριστικοποιηθεί η επανεξέταση και η σημερινή επιτροπή με τη σημερινή σύνθεση επαναλάβει ή δεν επαναλάβει την απόφαση. Αυτό θα κριθεί όμως. Είναι κάτι που θα κριθεί. Όπως... Ναι, αλλά εκεί, θυμάμαι όταν σας ρωτούσαμε, είχε συλλεγεί υλικό, είχε γίνει
εργασία η οποία απαιτεί χρόνο. Συνεπώς, αν κάποιος και μόνο το μισό να εκμεταλλευόταν από τότε, αυτομάτως στη νέα έρευνα πεταγόταν μπροστά μισό χρόνο. Σε όλη μου την καριέρα να μην μετρώ τα λόγια μου. Η θέση δική μου ήταν και εξακολουθεί να είναι η ίδια. Ότι τα 4 χρόνια για να επανεξετάσεις μια υπόθεση είναι πάρα πολλά. Οι ήδη βουλευτές ενώπιον τους, τον οποίο είχα παραστεί, έθεσαν έναν άλλο ερώτημα. Η Επιτροπή αυτή είχε καθήκον και επανεξέτασε από τις 14 υποθέσεις τις 13. Μόνο γιατί, τα καύσιμα. Γιατί έμειναν έξω τα καύσιμα. Δεν υπενήσω με οτιδήποτε. Προς Θεού. Όμως είναι ένα θέμα το οποίο θα ήταν φρόνιμο εφόσον η Επιτροπή Ελέγχου, μελετώντας αυτό το θέμα, στην ουσία να ασκούσε κοινοβουλευτικών έλεγχων εκ των υστέρων. Ή εκ των υστέρων να ζει και κάποια πράγματα. Μπορεί να είναι μια εικασία και να είναι αυξημένη η δική μας φαντασία για αυτούς που υποστηρίζουν αυτή την προσέγγιση. Μπορεί και όχι. Ας εξεταστεί αυτό το θέμα. Αυτό λέει η κοινή λογική. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. 28 έργα ύψους, 170.